Το σημείο αυτό θα ακολουθήσει ο αντισμήναρχος υπτάμενος Αθανάσιος Τενόπουλος, ο οποίος θα σας παρουσιάσει τον τρόπο ενεργείας της πολεμικής αεροπορίας. Κύριε Αρχηγέ, καλησπέρα σας. Είμαι ο αντισμήναρχος υπτάμενος Τενόπουλος του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και θα συνεχίσω με την παρουσίαση των αεροπορικών επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης Παρμενίων 2021. Η κύρια προσπάθεια της πολεμικής αεροπορίας στην παρούσα φάση εστιάζεται στις αποστολές αεροπορικής υποστήριξης, οι οποίες αποσκοπούν στην άμεση ενίσχυση των προσπαθειών των χερσαίων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης. Οι αποστολές τις οποίες θα εκτελέσει η πολεμική αεροπορία έχουν ετηθεί από τις δυνάμεις του στρατού ξηράς μέσω του μεικτού κέντρου επιχειρήσεων στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων και μετά την έγκριση διάθεσης του απαιτούμενου αεροπορικού δυναμικού από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων βρίσκεται σε καθοριστικό σημείο και οι φίλιες δυνάμεις ασκούν τη μέγιστη πίεση στον εχθρό και συγκεκριμένα στις θέσεις έγκρουσεων του παρατηρητηρίου. Η εξουδετερώση των στόχων που αποκαλύφθηκαν, εκτός από συνδυασμένες διαδικασίες έγκυρης τοποποίησης, απαιτεί σύγχρονα αεροσκάφη με εξειδικευμένα μέσα εντοπισμού και καταστροφής αυτών, καθώς και αξιόπιστα συστήματα αυτοπροστασίας που θα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. Η προσβολή των εχθρικών στόχων θα πραγματοποιηθεί από δύο σχηματισμούς αεροσκαφών F-16. Ένα ζεύγος αεροσκαφών F-16 Block 50 της 347 μοίρας από την αεροπορική βάση της Νέας Αγχιάλου και ένα ζεύγος αεροσκαφών F-16 Block 52 Plus Advanced της 335 μοίρας από την αεροπορική βάση του Αράξου. Τα αεροσκάφη θα προβάλλουν το στόχο με 4 βόμβες γενικής χρήσεως MK84 και 12 βόμβες γενικής χρήσεως MK82. Τα αεροσκάφη F-16, σύγχρονα μαχητικά, παντός καιρού, με υψηλές επιδόσεις και επιχειρησιακές ικανότητες σε ρόλο δίωξης βομβαρδισμού, διαθέτουν συστήματα νυκτερινής ναυτιλίας, εντοπισμού και σκόπευσης, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα χαμηλής διείσδυσης στη νύχτα και εξουδετερώσης των στόχων. Ο οπλισμός που δύναται να φέρει το F-16 αποτελείται από συνδυασμό όπλων αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους. Από τα όπλα αέρος-εδάφους ξεχωρίζουν τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούν καθοδήγηση laser, bomber GBU και αισθητήρες IR, AGM-65G. Η εγγύηση αεροπορική υποστήριξη περιλαμβάνει αποστολές εναντίον εχθρικών δυνάμεων και θέσεων στο πεδίο της μάχης και ειδικότερα στις παρυφές της γραμμής επαφής των συμπλεκομένων, Fire Support Coordination Line. Συγκεκριμένα, έχει σαν σκοπό την καταστροφή, τη διάσπαση, την καταστολή, την έβρεση, την παρενόχληση, την εξουδετερώση ή την καθυστέρηση εχθρικών στόχων που δεν μπορούν να προσβληθούν από τις δυνάμεις εδάφους. Όλες οι αποστολές, προσχεδιασμένες ή άμεσες, απαιτούν ακριβή συντονισμό. Αυτή τη στιγμή ο πρώτος σχηματισμός προσεγγίζει την περιοχή από νότια, αριστερά σας, αποτελεί από δύο αεροσκάφη F-16 Block 50 και για την προσβολή του στόχου παίρνουν από δύο βόμβες MK84 των 2.000 λιβρών το καθένα. Ενώ θα κάνουν τη χρήση του συστήματος νυχτερινής ναυτιλίας και σκόπευσης LATIR. Το σύστημα LATIR είναι ένα σύστημα για την νυχτερινή ναυτιλία των αεροσκαφών, τον εντοπισμό των στόχων σε περιβάλλον σκότους, καθώς και τη σκόπευση για την άνθεση των όπλων. Επίσης, έχει τη δυνατότητα εκπομπής λέιζερ για την καθοδήγηση ειδικών όπλων λέιζερ. Η λειτουργία του βασίζεται στη συλλογή υπέρυθρης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τους στόχους και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Στη συνέχεια, μετά την επεξεργασία της IR ακτινοβολίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των σωμάτων, δημιουργεί IR εικόνα και την εμφανίζει με μορφή βίντεο σε ειδική οθόνη στο πιλωτήριο. Λόγω της λειτουργίας του, είναι ικανό να εντοπίσει στόχους σε συνθήκες απόλυτος στόχους και πλήρως καλυμμένους. Το ατρακτήριο ναυτιλίας του συστήματος LATIR έχει τη δυνατότητα προβολής του εξωτερικού περιβάλλοντος, το επιτέλου της πλέον, δηλαδή στο πεδίο θέσης του υπτάμενου, με απεικόνηση υπέρυθρης ακτινοβολίας, δίνοντας έτσι τον υπτάμενο την ικανότητα να εκτελεί ναυτιλίας εξόψεως και τη νύχτα. Επίσης, διαθέτει ραντάρ αυτόματης ναυτιλίας σε χαμηλό ύψος TFR
το οποίο επιτρέπει στον υπτάμενο να ακολουθήσει χωρίς καμία παρέμβαση το ανάγλυφο του εδάφους, εισδύοντας με αυτόν τον τρόπο απαρατήρητο από τα ραντάρ του αντιπάλου και πετυχαίνοντας τον απόλυτο ευθυνδιασμό. Η επιτυχία στην αγγίση αεροπορική υποστήριξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά ξεχωρίζουμε τους πιο ουσιώδεις, που είναι ο συντονισμός, η κατεύθυνση των σχηματισμών από τον ΑΕΛΑ και η ακρίβεια αναπόθεση των όπλων. Γεγονός που υπαγορεύει τη συνεχή ενημέρωση για τις πραγματικές θέσεις και προθέσεις των φύλων και εχθρικών δυνάμεων. Επιπλέον, ο κίνδυνος απολειών από φύλια πυρά και η κίνητα με διεκτική αεράπινα κάνουν στις συγκεκριμένες αποδοστολές πολύ απαιτητικές. Μετά την προσβολή, τα αεροσκάφη θα αποχωρήσουν προς τη φύλια περιοχή και θα επιστρέψουν στη βάση τους. Το πρόγραμμα προσβολών της πολεμικής αεροπορίας με πραγματικά πυρομαχικά ολοκληρώθηκε και ο στόχος χτυπήθηκε με ακρίβεια και με άριστα αποτελέσματα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη των φύλων χερσαίων επιχειρήσεων. Κύριε Αρχηγέ, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των αποστολών της πολεμικής αεροπορίας για την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων και θα συνεχίσει ο επιτελέχης της μεραρχίας.